Αλεξία, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θες από τα Γιάννενα, είπε ότι θέλουμε να συγκριθούμε, προφανώς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και ο κ. Τσίπρας σε λίγη ώρα εγκαινιάζει η μερίδα για τον ασφαλή σιδηρόδρομο. Και όλα αυτά που την ώρα που στην Αθήνα φτάνει ή έχει φτάσει ήδη ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο κ. Ολεξέι Ρέζνικοφ, προφανώς και να ζητήσει στρατιωτική βοήθεια. Καλημέρα. Πράγματι, οι κομματικές μηχανές ανεβάζουν στροφές και οι πολιτικοί αρχηγοί διαγωνίζονται σε μια επιχείρηση προσέλκυσης των αναποφάσιστων. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του και επισκέπτεται αυτή την ώρα το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, ενώ θα ακολουθήσει η επίσκεψή του στην Πετρούπολη. Στο επίκεντρο των προεκλογικών εμφανίσεων του Πρωθυπουργού βρίσκονται τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από το Ιωάννα, όπου πραγματοποίησε χθες περιοδία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για δεύτερη εντολή στην προκοπή και αναφέρθηκε εκ νέου στον στόχο της αυτοδυναμίας. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση, και κάλεσε τους πολίτες να θυμηθούν και να συγκρίνουν. Είπε ακόμη πως ματαιοπονούν όσοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει δεύτερη φορά στη συμφορά. Στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέμματα, όπως είπες Μιχάλη, είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα παρουσιάσει το σχέδιο προγράμματος του κόμματος για την ασφάλεια στις μεταφορές. Η εκδήλωση, να σημειώσουμε, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι αποφασισμένη να διατηρήσει ψηλά στην προεκλογική της ατζέντα το θέμα της τραγωδίας Φοντεμπών, προτάσσοντας έτσι τις ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά αντιπαραβάλλοντας την ίδια ώρα το δικό της σχέδιο για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε χθες περιοδία στην Κόρινθο, όπου αναφέρθηκε στο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και εστίασε στην ανάγκη να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε πειρά στην κυβερνητική πολιτική και σημείωσε ότι 4 χρόνια τώρα αυτό που επικρατεί είναι η εξαπάτηση της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των μισθωτών. Τόνισε ακόμη ότι οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τη ζωή μας και πρόσθεσε πως η πιο ισχυρή ψήφος διαμαρτυρίας, η πιο ισχυρή αντισυστημική ψήφος, όπως είπε, είναι αυτή που θα πλήξει το σύστημα που μας κυβερνά εδώ και 4 χρόνια.